Ο Αντώνης Καρπετόπουλος έρχεται τώρα να κάνει την εισαγωγή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεδομένου ότι έχουμε και εξέλιξη στο θέμα Τζόκοβιτς, για το οποίο και σε κάλεσα. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Καλή χρονιά σου εύχομαι. Καλημέρα, Άρη μου. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μία ώρα πριν δεν θα είχαμε την εξέλιξη, τώρα έχουμε όμως. Ναι. Λοιπόν. Οι καλοί δημοσιογράφοι το μυρίζονται ότι έρχεται. Συγγνώμη, κύριε Αντώνη Καρπετόπουλο, είναι ο κύριος Παπαδημητρίου, δεν σε παρουσίασα. Καλημέρα, κύριε Μπάμπη. Και δεν με αναγνώρισαν τώρα, ξέρεις. Άλλο αυτό, αλλά δεν σε παρουσίασα εγώ. Καλημέρα και στον κύριο Καρπετόπουλο. Αυτό το σκηνοθετικό μέρος του ραδιοφώνου, ο κύριος Μπάμπης δεν το έμαθε ακόμη. Έχει χρόνο μπροστά του, το καταλάβει κάποιο. Έχω καιρό. Έχει καιρό. Τα πρώτα χρόνια τα 200 ήταν δύσκολα. Λοιπόν. Μάλιστα. Ο κύριος Παπαδημητρίου. Λοιπόν, είδηση. Είναι ότι ακυρώθηκε για δεύτερη φορά, για να τα λέμε σωστά. Ναι. Έτσι, ακυρώθηκε για δεύτερη φορά η βίζα του Τζόκοβιτς. Μάλιστα. Με απόφαση του κυρίου Χοκ, που είναι ο υπουργός μετανάστευσης της Αυστραλίας, και ο οποίος είπε ότι, έχει κάνει και μια δήλωση, πήρε πολύ μικρή, είπε ότι έκρινε με πολύ προσεκτικό τρόπο και χρησιμοποιώντας μάλιστα και μια επιτροπή όλα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακυρώνεται η βίζα του Σέρβου για λόγους, όπως είπε, δημόσιας τάξης και δημόσιας υγιεινής. Δεν μπαίνει στο κράτος δηλαδή. Δεν μπαίνει στη χώρα. Ναι. Πρέπει να ξαναβγεί από τη χώρα. Και αυτό είναι τώρα το μυστικό αυτής της ιστορίας, γιατί αυτή είναι στην πραγματικότητα, πέραν όλων των άλλων, μια δικαστική ιστορία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απλό να πεις, ας πούμε, ότι σηκωφύγει Τζόκοβιτς. Πρέπει να τεκμηριωθεί η απόφαση και πρέπει να πατήσει και κάπου. Ναι. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, η πανίσχυρη νομική ομάδα του Τζόκοβιτς θα τους κάνει, Άρη μου, μια αγωγή για διαφυγόντα κέρδη. Θα ισχυριστεί και βάσιμα ότι μπορούσε ως επαγγελματίας να κερδίσει το τουρνουά, γιατί για επαγγελματικούς λόγους έχει βίζα στην Αυστραλία. Πάντως δεν εξετάζεται η ουσία αν θα παίξει ή όχι στο τουρνουά. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Βίζα. Το δεύτερο. Είμαστε στη βίζα. Ακούεται. Ναι. Αν θα μπει ή όχι στη χώρα. Ναι. Ναι, δεν μπορεί να παραμείνει στη χώρα και κατ' επέκταση δεν μπορεί να παίξει και στο τουρνουά. Τώρα μην να δούμε, γιατί δεν είμαι τόσο καλός ως προς Θεού, ώστε να γνωρίζω το μηχανισμό, ας πούμε, στην Αυστραλία. Αν απέναντι σε αυτή την απόφαση μπορεί να υπάρχει πάλι δικαστική ένσταση. Δεν το αποκλείω. Δεδομένου ότι ο Τζόκοβιτς δεν είναι στο αεροδρόμιο. Είναι ήδη στη Μελβούρνη. Λοιπόν, και οπότε, προπονείται. Μας μαθαίνουμε. Ναι. Οπότε θα εξαντλήσει, πιστεύω, τις πιθανότητες. Στην όλη ιστορία πάντως. Υπάρχει μια μεγάλη δική μου απορία, την οποία θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Και θέλω να μας πεις και την αίσθηση που σου αφήνει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή η προσωπικότητα Τζόκοβιτς. Ναι. Η απορία μου είναι η εξής. Ο Τζόκοβιτς, από ό,τι αποδείχτηκε, το μόνο το οποίο είναι πραγματικό στην ιστορία αυτή, σε ό,τι έχει δηλώσει, είναι το ονοματεπώνυμό του, ξέρεις. Δηλαδή έχει κάνει δήλωση στην οποία δεν αναφέρει την πορεία του ταξιδιού του. Είχε αποκρύψει ότι έχει κάνει ταξίδι. Πώς τον λέγανε αυτόν τον ποδοσφαιριστή για τον οποίο έγραψε θέση στήρη σου στα νέα. Αυτό είναι μια ωραία ιστορία. Λοιπόν, όταν κάπου το ρεκόμπο το είχαν πιάσει με πλαστό διαβατήριο, πλαστή αδειοδήγηση και πλαστή. Πώς το λένε στην Ιταλία. Σε εποχή που ακόμη δεν είχε ξεκαθαριστεί το πώς θα παίζουν. Δεν υπήρχε έρθει η παγκοσμιοποίηση στην μπάλα, μάλιστα. Και είχαμε τους κοινοτικούς και τους μη κοινοτικούς, μάλιστα. Αυτό είστε ένας πλαστός εντελώς. Ο Ρεκόμπο τα έχει όλα πλαστά και έχει πει το Κρίστιαν Βιγέρι ότι το μόνο το οποίο είναι βέβαιο ότι λέγεται Αλβάρο Ρεκόμπο, αν λέει, και γι' αυτό έχω αμφιβολίες. Λοιπόν, έτσι και με τον Τζόκοβιτς. Δηλαδή, το μόνο το οποίο έχει πει ο Τζόκοβιτς, και είναι αλήθεια αυτές τις μέρες, είναι ότι λέγεται Τζόκοβιτς. Διότι έχει δηλώσει λάθος μέρες που νόσησε, λάθος ταξίδι. Έχει πει ότι είχε κορονοϊό, βέβαια. Μήπως το ένα ψέμα να παράγει το άλλο ψέμα και προκύπτουν τα λάθη αυτά. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε Σιάρη, και αυτή είναι η απορία μου. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τόσες παραλήψεις και έχει πει τόσα ψέματα, δεν εμφανίζεται με ένα πλαστό πιστοποιητικό το οποίο θα μπορούσε να το βγάλει από τη Σερβία για πλάκα, ή να το βγάζαμε εμείς άμα προκατεύει μια βόλτα στην Κατερίνη και μας είχε πιάσει κανένα 30.000, ας πούμε, να πάει στην Αυστραλία χωρίς πρόβλημα. Δηλαδή είναι τρελό αυτό. Δηλαδή ο Τζόκοβιτς, πρόσεξε, έχει την εντυμότητα να μην κάνει αυτό, να μην έχει δηλαδή ένα πλαστό πιστοποιητικό, ενώ λέει ένα σωρό ψέματα για όλα τα άλλα. Παράξενο πολύ. Ίσως. Και είναι η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω. Ξέρεις, ο Τζόκοβιτς δεν έχει κάνει καμία δήλωση κατά των εμβολίων. Ο Τζόκοβιτς ο ίδιος. Ναι. Η μάνα του έχει πει πράγματα, ο αδερφός του, ο πατέρας του και αυτά. Δεν πήγε εκεί πέρα δηλαδή να παίξει το ρόλο του, ξέρεις, του παγκόσμιου αρνητή, ας πούμε. Ναι. Το μόνο το οποίο μπορώ να υποπτευθώ είναι ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει στο εσωτερικό της Σερβίας τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή, αφού δεν τα κατάφερε να κάνει το γυνάτι του και να βράσει το δικό του, μπορεί να γυρίσει πίσω και να έχουμε τίποτα δηλώσεις
εξωφρενικές, ας πούμε, κατά πάντων κτλ. Αν δεν συμβεί ούτε αυτό, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, γιατί το ξαναλέω, δεν μιλάμε για εικασίες, μιλάμε για πράγματα τα οποία ο Τζόκοβιτς παραδέχτηκε. Δηλαδή, ο Τζόκοβιτς στη μοναδική του τοποθέτηση είπε ότι έχει πει μέχρι τώρα τουλάχιστον 3 ψέματα ή έχει κάνει 3 λάθη, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά επειδή δεν είναι λαθάκια του τύπου, ξέρω εγώ, έκανα παράβαση, ας πούμε, με το αυτοκίνητο, πάρκαρα εκεί που δεν επιτρέπεται. Είπε ότι εγώ δεν έπρεπε να βγω από το σπίτι, δεν έπρεπε να. Αξίζει τον κόπο για τέτοια φίρμα όλο αυτό. Αυτό είναι μια παγκόσμια φίρμα. Είναι και πιθανότατα συμπεριφέρθηκε, ας πούμε, με το γυνάτι, τον εγωισμό, μια παγκόσμια φίρμα. Αλλά πίσω από τη φίρμα είμαστε άνθρωποι όμως όλοι. Κατάλαβες. Ναι. Είτε είμαστε μεγάλη φίρμα, είτε μικρή φίρμα, είτε καθόλου φίρμα. Ναι. Εγώ το ξαναλέω. Εμένα αυτό θα μου μείνει σε αυτήν την ιστορία, ξέρεις. Δηλαδή, δύο πράγματα θα μου μείνουν. Το ένα είναι ότι οι μηχανισμοί γενικότερα, όπου υπάρχει ένα κράτος δικαίου, είναι δύσκολη. Δηλαδή, ναι, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, η Αυστραλία είναι ένα κράτος που τιμά τον τίτλο, το ότι είναι κράτος. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι του δόθηκε δυνατότητα να πάει σε ένα δικαστήριο και να κερδίσει για τυπικούς λόγους, για μένα είναι υπέρ των Αυστραλών. Ναι. Δείχνει ότι είναι μια σοβαρή χώρα. Αυτό είναι το ένα. Που σημαίνει τι? Ότι αυτού του τύπου τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με συμπεριφορές δεν είναι και εύκολα αντιμετωπίσιμα. Δηλαδή, αν βρει τον τρελό ο οποίος δεν υπακούει σε κανένα κανόνα, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον συνετίσεις και δεν είναι πάντα απλό, όπως έχει αποδειχτεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια παγκόσμια φίρμα που έχει την εντυμότητα να μην πάρει ένα πλαστό δικαιολογητικό, το οποίο στη Σερβία το κάνανε ξέρεις κορνίζα, γιατί είναι εθνικός ήρωας. Δεν είναι ότι αν, ας πούμε, σηκώνα τηλέφωνο και παρακαλούσε, θα του λέγαν όχι. Εδώ το έχει κάνει τον πρωθυπουργό της χώρας να τρέχει πίσω του εδώ και μια εβδομάδα, ας πούμε. Λοιπόν, αντί λοιπόν να κάνει αυτό το οποίο ως Βαλκάνιος θα ήταν λογικό να κάνει, δεν το έκανε, αλλά έκανε όλες τις υπόλοιπες παρατυπίες. Ευχαριστώ. Όλες όμως. Δηλαδή, φοβερό. Δηλαδή, δήλωσε, το ξαναλέω, ναι, δεν δήλωσε τη μέρα νόσησης. Δεν είπε αρχικά ότι έχει νοσήσει. Όταν ξεκίνησε η ιστορία, ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε εκεί πέρα, λέγοντας θέλω να παίξω και ζητάω μια εξαίρεση. Γιατί ρε φίλε, δεν ξέρω, θα σας τα εξηγήσω. Δεν είπε καν ότι είχε νοσήσει. Λοιπόν, και βγήκανε μετά. Ναι. Και το βγήκανε μετά. Και τώρα υπάρχει, το ξαναλέω, η απόφαση αυτή της ακύρωσης της βίζας του, που λογικά σημαίνει ότι θα φύγει από την Αυστραλία και δεν θα αγωνιστεί, αλλά βάζω ένα αστερίσκο, γιατί δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα προσφυγής, αν δηλαδή θα υπάρξει νέα δίκη και πού θα βγάλει όλο αυτό το πράγμα, διότι το τουρνουά θυμίζω ότι ξεκινάει την Δευτέρα. Έτσι, και μάλιστα παίζει και με ένα Σέρβο ο Τζόκοβιτς, ο οποίος είναι ο τυχερός της ιστορίας. Αν ο Τζόκοβιτς δεν πάρει. Πάει παρακάτω, πάει παρακάτω ο Σέρβος. Καλημέρα. Θα πέρασει ένα γύρο. Καλώς, λοιπόν, Σάββατο, κύριε Κοντώνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.